εορτάζει όλες αυτές τις ημέρες η Αγία μας Εκκλησία, σεβασμιότατε γέροντα Άγια Ευαγγεστίνου, σεβαστήμου πατέρες, σεβημότατε κύριε Δήμαρχε και αδελφοί μου ευλογημένοι, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία εδώ και 8 ημέρες την πανσεβάσμια κίνηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αημαρχαίνου Μαρίας, της Μητέρας και Θεού και Μητέρας όλων των ανθρώπων. Και σήμερα και αύριο, Συν Θεό, κατά το τυπικό της Εκκλησίας μας τιμάται η απόδοση της εορτής. Δηλαδή κλείνει αυτός ο εορταστικός κύκλος μέσα στον οποίο δεσπόζει το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη εορτή, την εορτή της κινήσεως της. Μιλάμε για την εορτή της κινήσεως και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε γιατί γνωρίζουμε την ορολογία που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία ότι κίνηση σημαίνει θάνατος, σωματικός θάνατος. Και η Εκκλησία μέσα από την ημνολογία της, από αυτόν τον δημιουργικό τρόπο περιγραφής της ζωής των πιστών, υμνολογεί το γεγονός και το παρουσιάζει ενώπιόν μας το γεγονός του θανάτου της Παναγίας, όχι ως ένα γεγονός το οποίο μας προκαλεί λύπη, θλίψη, οδύνη ή που μας οδηγεί στην κατάθλιψη, αλλά ως ένα γεγονός το οποίο μακαρίζεται από τους πιστούς φανερώνοντας την προοπτική όλων μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός, ημνητής των θαυμασίων της Θεοτόκου, αλλά και σπουδαίος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ότι οι κατηφοριές του Άγιου υπήρξαν αδιάβατες για την υπεραγία Θεοτόκου. Και ο δρόμος για τον ουρανό, ίσιος και ομαλός, ετοιμάστηκε για έτσι. Διότι αυτή που ήταν η μητέρα της ζωής, ενώ εγνώρισε τον θάνατο όπως όλοι οι άνθρωποι, αξιώθηκε να μεταφερθεί στον ουρανό, ονομάζουμε αυτή τη διαδικασία μετάσταση εις ουρανούς της Κυρίας Θεοτόκου, δηλαδή να ζήσει αυτό που πρόκειται όλοι μας να ζήσουμε στη Δευτέρα Παρουσία, την κοινή εκ των νεκρών Ανάσταση. Αυτό που για μας όλους θα συμβεί τότε, στα έσχατα, στη Δευτέρα Παρουσία, συμβαίνει στην υπεραγία Θεοτόκου με τον θάνατό της. Και τούτο γιατί αυτή η οποία είναι η μητέρα της ζωής, αυτή που εγέννησε τον Χριστό που είναι η ζωή των ανθρώπων, εξού και η ίδια της ζωής, δεν θα ήταν δυνατόν να παραμείνει εγκλωβισμένη μέσα στον τάφο. Πριν από όλους και μετά τον Χριστό, εκείνη αναστήθηκε. Και λέει γιατί η υμνολογία της Εκκλησίας ομολογεί αυτό που αποτελεί βέβαια πραγματικότητα για τους πιστούς, ότι η Παναγία εν τη κοιμήση αυτή στον κόσμο που κατέληξε. Δεν εγκατέλειψε τον κόσμο με την κίνησή της, αλλά είναι εκείνη που παραμένει πάντοτε πρεσβεύουσα υπέρ πάντων ημών. Είναι εκείνη που δηλώνει διαρκώς την παρουσία της στη ζωή μας. Μια παρουσία που είναι πάντοτε παραπεμπτική. Παραπέμπει. Σε ποιον παραπέμπει? Στον πρόσωπο του Υιού και Θεού της και Θεού μας, του Ιησού Χριστού. Και προσέξτε ότι η ερωρία στην οποία βρισκόμαστε και το ιερό εικόνισμα το οποίο βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο του Ιερού Ναού, σε αυτό το όμορφο προσκυνητάρι, φέρνει την ονομασία της Παναγίας της Φανερωμένης. Γιατί η συνείδηση των πιστών διέκρινε αυτήν την παρουσία, τη διαρκή της υπεραγίας Θεοτόκου ως μία
αληθινή φανέρωση του προσώπου της στη ζωή των Χριστών. Η Παναγία φανερώθηκε όχι μόνο τότε, αλλά φανερώνεται πάντοτε στη ζωή των Χριστών, μέσα από τις πρεσβείες της, μέσα από τη διαρκή παρουσία της, μέσα από όλα εκείνα τα οποία εργάζεται κάθε φορά που εμείς οι άνθρωποι καταφεύγουμε ως καταφυγή, ονομάζεται πάλι στην ημερολογία, σε εκείνη ζητώντας τη μεσητεία της και τις πρεσβείες της για τη ζωή μας και ιδίως για τις δυσκολίες αυτού του δίνου, αν και θα πρέπει πάντοτε και στις χαρές μας ακόμη να καταφεύγουμε σε εκείνη και να τις εμπιστευόμαστε αυτές τις χαρές. Όμως προσέξτε ότι αυτή η φανέρωση της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παραμένει διαρκώς μέσα στη ζωή των πιστών, εφόσον δεν εγκατέλειψε τον κόσμο της, αποτελεί και ένα πρότυπο ζωής για όλους μας. Γιατί αν είναι απλά και μόνο να βλέπουμε τη ζωή της Θεοτόκου ή των Αγίων ως ένα ευσεβές ανάγνωσμα, ή ως κάποιες παλιές ιστορίες του παρελθόντος που δεν μας αφορούν όλους μας στο σήμερα, η μοναδική αξία που θα είχαν θα ήταν απλά και μόνο να τις έχουμε ως παρηγοριά στις δύσκολες ώρες αυτές τις διοικήσεις. Όμως η ζωή της Θεοτόκου και των Αγίων είναι εκείνη που φανερώνει την ποιότητα της ζωής στην οποία όλοι μας καλούμαστε να ζήσουμε. Κατά τον πρότυπο του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Η Παναγία και ο Χριστός μας είναι διαρκώς παρόντες στη ζωή μας. Έτσι πρέπει να μένουμε και εμείς παρόντες, καταρχάς στη δική τους τη ζωή. Είμαστε όλοι μέλη της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε διαρκώς παρόντες στη ζωή τους. Στη ζωή του Χριστού και της Θεοτόκου. Με ποιο τρόπο? Με το να κρατάμε την σχέση μας μαζί. Μια σχέση η οποία έγινε πραγματικότητα όταν ενταχθήκαμε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή η ευλογημένη κοινότητα μέσα στην οποία φανερώνεται η παρουσία του Χριστού και των Αγίων του και γίνεται πραγματικότητα η σχέση μας με εκείνους. Ταυτόχρονα, η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία υποδηλώνει και κάτι άλλο και συνεπάγεται και κάτι άλλο. Τον αγώνα για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Έτσι φανερώνουμε ότι είμαστε παρόντες στη ζωή του Χριστού, ότι υποδομούμε τις σχέσεις μας μαζί. Ο ίδιος μας έχει πει ότι αν με αγαπάτε, τότε θα τηρείτε τις εντολές του. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να έχουμε διαρκώς την παρουσία μας κοντά στον Χριστό μέσα από την εφαρμογή του δικού του θελήματος. Και ταυτόχρονα παραμένουμε παρόντες μαζί με τον Χριστό δια της προσευχής. Κάθε φορά που καταφεύγουμε σε εκείνον και στον Θεοτόκο και στους Αγίους του, μέσα από αυτόν τον ζωντανό διάλογο, τη ζωντανή συνομιλία μαζί τους δια της προσευχής. Παράλληλα όμως αυτή η παρουσία μας στη ζωή του Χριστού και φανερώνεται και μέσα από την παρουσία μας στη ζωή των συνανθρώπων. Ο Χριστός, η Θεοτόκος, οι Άγιοι είναι εκείνοι που είναι παρόντες στη ζωή μας, όχι με έναν θεωρητικό τρόπο, επειδή απλά τους βλέπουμε στις εικόνες του υπάρχουν. Αλλά είναι παρόντες γιατί εργάζονται για εμάς. Τους επικαλούμαστε και εκείνοι παραμένουν κοντά μας. Και εμείς όμως παραμένουμε μαζί τους όταν παραμένουμε μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Όταν είμαστε παρόντες στη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα κατά τον τρόπο της Θεοτόκου, δηλαδή ευεργετώντας τους ανθρώπους. Ευρισκόμενοι βοηθοί, αρρωγοί, σε κάθε τους ανάγκη, σε κάθε τους δυσκολία, παραμένοντας διαρκώς στην διακονία και στην
υπηρεσία των άλλων. Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του και ο καθένας από την θέση την οποία έχει. Πάντως όλοι μας, όπου κι αν είμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε, όσα κι αν εργαζόμαστε, μπορούμε να παραμένουμε διαρκώς παρόντες στη ζωή των άλλων, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του Χριστού στη ζωή των άλλων. Εμείς θα φανερώσουμε την παρουσία του Χριστού, ναι, όταν επιτελούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και όταν εργαζόμαστε τα έργα του Χριστού στη ζωή των άλλων. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν πολλές ανάγκες. Βρίσκονται κάτω από πολλές δυσκολίες. Όχι μόνο οικονομικές, αλλά και οικονομικές. Θα μου πει κάποιος, εγώ είμαι φτωχός, δεν έχω να δώσω. Σωστά. Δεν έχεις να δώσεις υλικά. Δεν έχεις να δώσεις χρήμα. Έχεις όμως να δώσεις συμπαράσταση, ένα χαμόγελο, την παρουσία σου στη ζωή του άλλου. Έχεις να κάνεις πράγματα τα οποία για σένα είναι μικρά, αλλά για τον άλλο είναι απολύτως απαραίτητα. Όμως μας τρώει μερικές φορές η καθημερινότητα, μας απορροφάει η ρουτίνα και ξεχνάμε τα απλά και τα ουσιαστικά και αφινόμαστε σε διάφορες σκέψεις και διαλογισμούς του νου για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα. Όχι τυχαία οι άνθρωποι μιλούν, ακόμη και οι πολιτικοί μας, ακόμη και αυτοί που έχουν κληθεί να μας διακονήσουν, όπως ο κύριος Δήμαρχος, μιλούν για την καθημερινότητα των πολιτών και πόσο κοντά θα πρέπει να είναι, στην καθημερινότητα. Πόσο αληθινός είναι ο λόγος. Ευτυχώς την πόλη μας παρέμβαση κάνουμε. Βλέπουμε τον Δήμαρχο να ασχολείται με την καθημερινότητα των πολιτών και αυτό είναι όμορφο και καλό να το συνεχίσει. Όμως σκεφτείτε ότι όλοι μας μπορούμε να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων. Και πόσο αλήθεια μπορούμε όλοι μας να προσφέρουμε έστω και το ελάχιστο στους άλλους, αρκεί να έχουμε τη διάθεση αυτής της προσφοράς. Και αρκεί να μην κλεινόμαστε ο καθένας στον εαυτό του, κοιτάζοντας αποκλειστικά και μόνο τις δικές του ατομικές ανάγκες, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγματική ζωή υπάρχει μόνο όταν μοιράζεται με τους άλλους. Η υπεραγία Θεοτόκος ως διαρκώς υπάρχουσα στη ζωή μας, μέσα από την συνεχή παρουσία της και μέσα από την φανέρωσή της στην ζωή όλων των ανθρώπων, μας δείχνει ότι υπάρχει ο άλλος δρόμος για όλους μας. Ο δρόμος της παρουσίας, ο δρόμος της φανέρωσης στη ζωή του άλλου, ο δρόμος της προσφοράς, ο δρόμος αυτής της αρετής που είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, της αρετής της αγάπης. Ο τρόπος ζωής των ενώπης εκκλησίας. Ευχηθείτε σεβαστοί μου πατέρες και εσείς, αδελφοί μου ευλογημένοι, δια των Αγίων Ευχών του Σεβασμιωτάτου του Αγίου Ελεστίνου, να μας αξιώνει ο Θεός, δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να αντιλαμβανόμαστε καταρχάς την παρουσία της δική της μέσα στη ζωή μας και στη συνέχεια να εργαζόμαστε όλοι μας, ώστε να παραμένουμε παρόντες στη ζωή του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, παρόντες ζωή των αδελφών του Χριστού, δηλαδή όλων των συνανθρώπων.